Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Κλείστε, καλησπέρα. Κλείστε τον εξαιρισμό. Δεν καπνίζουμε εδώ μέσα. Κλείστε λίγο. Πίσω εκεί έχει ένα κουμπί εξαιρισμό. Όχι το φως, το άλλο. Για κάτω. Α, πολύ αυτά. Ωραία. Αν καπνίζαμε εδώ μέσα, εντάξει. Ψιλοπλενόμαστε που και που. Ωραία. Καλό κάνει. Καλό κάνει. Αλλά δεν χρειαζόμαστε τον εξαιρισμό, ο οποίος μας κρυώνει, είναι η αλήθεια. Εξαιρισμό δεν έχουμε, ερκοντήσιον κλειστό. Αλλά τα μαγαζιά που έχουν καλό εξαιρισμό, φίλε, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν αντέχεται η κάπνα για τους άλλους. Εμείς, άμα δεν έχει κάπνα, δεν μπορούμε να κάτσουμε. Τέλος πάντων, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε για ακόμη μια φορά. Και κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε κλείσει και βέβαια ότι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, είτε αφορά στα συμβόλαια των παικτών, είτε αφορά στις μεταγραφές, είτε αφορά στις πράξεις των αντιπάλων. Είτε αφορά φημολογία για συμβόλαια. Με ιστορίες για γρίους. Για γρίους, είτε τέλος πάντων ό,τι κινείται για τον μπάσκετ της ομάδας που παίζει σήμερα και να πάτε όλοι στο γήπεδο. Για το βόλεϊ της ομάδας που δεν μπορεί να πάτε στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πάτε στο Μελίνα Μερκούρι. Ναι. Και για το χάντμπολ της ομάδας. Το χάντμπολ είναι αρχή. Που μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, φαντάζομαι, στην αίθουσα. Δίπλα είναι. Καλό, έχει και κάτι κοψίδια εκεί στην ανηφόρα. Ποια ανηφόρα? Έχει μια ανηφόρα πηγαίνοντας σε Καϊμάκ. Στα αριστερά έχει ένα πολύ δυνατό. Περνάς καταράκτες. Καταράκτες είναι χαμηλά, ψηλά, ανεβαίνει στο βουνό. Έξω αριστερά. 6 το βόλεϊ, 7,5 το μπάσκετ και 6 το χάντμπολ. Το λες και γεμάτο απόγευμα. Στο το χάντμπολ δεν το δούμε, ούτε παίχτη του χάντμπολ. R2 ρε φίλε. Να το δούμε. Μια ψηλή δεν βλέπεις. Θα πηγαίνουμε στο μπάσκετ εκείνη την ώρα. Ναι. Αλλά έχεις το κηλικείο του Παλατακίου. Του Παλατακίου, θα το είπες. Του Παλατακίου. Έχει η τηλεόραση να κάτσουμε να δούμε το βόλεϊ μέχρι να ξεκινήσει το μπάσκετ. Το οποίο μπάσκετ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Όπως και το βόλεϊ βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό momentum. Έχασε και η Βόνη χθες. Την ρίφη μόνο από τον ΠΑΟΚ χάνει. Ωραία, καλή ήττα για τον ΠΑΟΚ. Καλή ήττα της Βόνης για τον ΠΑΟΚ. Και θα πρέπει σήμερα να πάει ο κόσμος στο παλατάκι. Παρακαλυτό, ξινό, αλλά πρέπει να πάει. Δεν υπάρχει μαντήλι. Δεν υπάρχει μαντήλι, δεν υπάρχει ψηλός. Δεν υπάρχει ψηλός. Βε ψηλός, δεν θα υπάρχει κοντός άμα συνεχίσουμε έτσι. 2-3 χιλιάρικα να πάτε στο γήπεδο. 4. Βασικά πάω και εσύ να πάτε 8.000. Τι έχετε να κάνετε Τετάρτη απόγευμα, δηλαδή για να καταλάβω. Έχετε δουλειές, αφού κλείσετε για την ενεργεια. Τι θα πάτε για καφέ με τη Φραουλίτσα, την Instagrammer, την γνωστή. Ναμπάσαντορ. Τι θα κάνετε δηλαδή, για να καταλάβω. Τι καλύτερο θα κάνετε από το να πάτε στο γήπεδο του μπάσκετ να δείτε δύο ομάδες καλού επίπεδου για τη συγκεκριμένη διοργάνωση να ανταγωνίζονται. Έχετε, εσύ θα καλά κάνεις. Τα λες. Εσύ θα κάνεις. Έχω δουλειά. Αν μ' αλλάξεις. Ναι, εγώ επιβεβαιώνω ότι έχει δουλειά. Έχει δουλειά. Έχω ευχαρίσει. Και περάσει μια βόλτα και από την μπουτίκ. Ναι, ναι, ναι. Και e-shop έχει. Αλλά επειδή δεν ξέρετε να ψωνίζετε από e-shop, πηγαίνετε και από το Σύφη, ο οποίος είναι σε έξαλλη κατάσταση. Ανάβει πίσω σε μονό που παίζουν ποδοσφαιριστές μας και μπασκετμπολίστες. Υπήρχε και το κάλεσμα των παιδιών μας, των ποδοσφαιριστών. Πασχαλάκη, Σουάρτα και Βιερίνια κάλεσαν την ομάδα, κάλεσαν τον κόσμο να πάει να στηρίξει την ομάδα μπάσκετ. Μια πολύ ωραία κίνηση που δείχνει και ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Κάλεσε την ομάδα, εμείς. Όταν λέμε εμείς, στείλτε εισιτήρια. 40 λεπτά έχω πει. Κάλεσε. Εσύ πες ότι δεν κάλεσε την ομάδα. Κάλεσε τον κόσμο και την ομάδα. Θα είναι. Ο Ζαμπά πάει. Ο Κάνιας και πάει τις προάλλες με τον Κρέσπο. Ο Βιερίνη θα πάει. Ο Πρίγιοβιτς ήταν από πίσω μου τις προάλλες. Πίσω μου σε έχω σαντανά κανονικά. Δηλαδή. Ωραία. Δεν ο Βιερίνη, κανένα φορά μπορεί να κάνει και κοπάνα την προπόνηση. Δηλαδή να έχει μάλλον απόγευμα να μην πάει να πάει στον μπάσκετ. Εύκολα. Εύκολα. Ο Βάρντα βγαίνει εκεί, ένα σημαντικό όγκο φωτογραφιών από τους 4.000 βγάζει τη μέρα με κάποιον. Όλοι έχουν φωτογραφία. Όποιος δεν έχει φωτογραφία ο Βάρντα μαζί του, πρέπει να αισθάνεται πολύ μειονεκτικά. Πολύ μειονεκτικά. Μου έλεγε κάποιος φίλος, ωραία, για το ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο γνωστός το παιδί του λαού. Που στο τέλος της καριέρας του έπαιξε τον πλούσιο σε ένα σίδελ του Μέγκα. Ναι, ντροπή. Αλλά ήταν πλούσιος γιατί. Γιατί όταν πήγαινε, λέει, δεξιά και αριστερά και τον βλέπανε ο κόσμος. Ισχύει αυτό που λες. Και ήθελε να τον αναγνωρίσει και τον αναγνώριζε μάλλον. Ωραία. Όλο τυχαίως δίπλα του είχε ένα φωτογράφο. Δεν είχε τότε σέλφι να βγούμε και τέτοια.
Ωραία. Και του έλεγε, ξέρω εγώ, να βγούμε μια φωτογραφία. Να βγούμε. Ένα φωτογράφο. Έλα λίγο να βγούμε μια φωτογραφία, πλήρωνε 10 δραχμές. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Ναι. Και συμπτωματικά είχα την κουβέντα με άτομο που γνωρίζει τα πράγματα πριν από 2 μέρες γι' αυτό. Βέβαια το έχει διαψεύσει ο Νίκος Κανατόπουλος. Ο οποίος δεν ζει όμως και μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Ζει. Ήμουν έτοιμος να πω πέθανε ο Νίκος Κανατόπουλος, αλλά πάλι θα. Δεν είμαστε σίγουροι λοιπόν για το αν ζει ή όχι. Το Google βέβαια δίνει τη λύση σε αυτό το κρίσιμο. Γιατί από τις πολλές ταινίες το νιώθει ζωντανό, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο. Ναι, εννοείται, ρε. Όχι ότι είμαστε καθυστερημένοι και δεν ξέρουμε αν πέθανε ο άνθρωπος. Ζει. 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 Και αυτά που λένε για τον Νίκο Ξανθόπουλο δεν ισχύουν. Τσικοφάντες. Τσικοφάντες. Δεν έχει πάρει ευρώ ο άνθρωπος. Και ο φωτογράφος απλά είχε πάρει χαμπάρι τη γίνεται και πήγαινε από πίσω του. Και τον έτρωγε. Άρα το λαμόγιο ήταν φωτογράφος. 100% ρε. Καλά πλάκα κάνεις. Ο συνάδελφος κατά τα άλλα, φωτορεπόρτερ, τα λοιπά. Αφήνουμε το χαβαλέ λίγο γιατί έχει σοβαρά θέματα. Είπαμε για τον μπάσκετ να πάτε εκεί, δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Σπίτι, άμα πάτε, θα δείτε την ξινή φάτσα της γυναίκας σας που σας έχει βαρεθεί. Εντάξει. Δεν σας θέλει άλλο στη ζωή της. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που βγαίνει προς όλους τους παντρεμένους. Τις σειρές που βλέπετε μπορείτε να τις δείτε και το βράδυ. Δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν, κανονικά. Άλλη χάρη του να το βλέπεις στο παιχνίδι, στο γήπεδο και άλλο στην τηλεόραση. 100% εντάξει. Ναι, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Καμία σχέση. Ζήσε την εμπειρία λοιπόν. Ζήσε την εμπειρία. Και γενικά να πηγαίνετε στο μπάσκετ. Το έχουμε ανάγκη. Να πηγαίνετε όπου μπορείτε βασικά. Αλλά ένα παραπάνω στο μπάσκετ που όντως το έχει ανάγκη. Ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν, ήρθε και η αγάπη, μας έκανε την τιμή. Γεια σου αγάπη. Γεια σας. Τι γίνεται? Όλα καλά. Όλα καλά. Έχει κρύο εδώ μέσα. Έχει κρύο, ωραία. Πάρ' το κρύο εξαιρεσμός που λέγατε. Απολύσεις. Ευχαριστώ Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορείς να φύγεις. Κάτσε να κλείσω και την καρτέλα του Νίκου Ξανθόπουλου. Δεν αφού μου λες κρυώνεις, τι με το ζόρι. Αφού έχει κρύο εδώ μέσα, τι εξαιρεσμός είναι. Το κλείσαμε, είχε κρύο περισσότερο. Πώς σου πάνω μακριά. Ναι, αυτό, αυτό. Η πολύ ζεστή και καυτή αγάπη η οποία μας ακούμπησε και έχουμε κρυοπάγημα στο χέρι. Ναι. Μπορώ να σου το αποδώσω ζωντανά στον αέρα τα ένσημα. Θα αποδώ γιατί μου αρέσει, εγώ θέλω να με δείξεις. Ναι. Για το Μανέ, τι έχεις πει, φίλε, πες το να ακουστεί στον αέρα. Τι να πω. Πρέπει να ήταν. Πριν από 15 λεπτά από το πέλι. Ναι. Ότι μικρός πρέπει να ήταν στόπερ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, και ένα κοινωνικό μήνυμα, ψόφο στο Μανέ. Ναι, 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 βαρύ. Βαρύ, αλλά δεν μπορεί να μας πετάς τρία στοιχήματα στο 95. Η τελευταία φάση, η Ρώμα ναι, η ηθοποιός, το είχε κάνει γκολ, δεν υπάρχει. Ναι, η Ρώμα ναι, κλάσαρε. Ναι, ναι. Πραγματικά, ένα κυνήγι στο Μανέ από εδώ και πέρα, αν λέει του. Το ξεπερνάμε όμως, πανηγύριζε το μεταξύ, τον έβλεπα στο πλάνο, πανηγύριζε με το τέλος του αγώνα. Σμπρώχτηκε λίγο η Λίβερπουλ, από ό,τι είδα στα κλεφτά, σιγά, κάτι φάσεις, κάτι βίντεο. Σιγά. Εσύ πια. Ενώ η σπουδαία τότε με το σπαθί τη στάθηκε όρθια. Τσατσαρό, διαμαρτύρεται. Άλλου συνεργάτε του λε αγάπη μου, εμά ποτέ. Ωραία. Τι λένε αγάπη, Κωστή, τι να κάνω. Τι λένε αγάπη. Ωραία. Αυτό είναι πώ το σημαίνει. Για να είναι. Να μην αισθάνεται κανεί άσχημα. Τέλο πάντων, υπάρχουν αρκετά θέματα. Υπάρχει το εκπληκτικό πρωτοσέλιδο του Γαύρου, όπου πλέον. Νομίζω ότι ξεφεύγει από κάθε. Ρίλε, κάθε μέρα τίνει να γίνει ένα έργο τέχνης. Έργο τέχνης. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και όχι μόνο το κεντρικό θέμα. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται κάθε ίντσα του πρωτοσελίδου για να παραδώσουν μαθήματα. Μπράβο, σα και το πέτυχε εκεί που το πρωτοσέλιδο. Μπράβο, φίλε. Πού να ξεκινήσει. Τρομοκρατημένο ο Ποντέρη από την αλήθεια. Ξεκινά το βασικό. Ναι. Βρώμικη. Βρώμικη. Είναι. Με χτυπάνε ύπουλα. Βρώμικη με όμικρον γράφεται. Όχι, ωμέγα είναι. Γιατί το γράφουν αυτοί με όμικρον? Υπάρχει ένα. Κάτι, μια δυσκολία με ορθογραφία. Ναι, δεν κάνω. Αλλάζουν το τελευταίο διάστημα οι λέξεις. Ναι, μήπως στη νεοελληνική είναι με όμικρον. Όχι, εγώ με ωμέγα το έχω στο μυαλό μου. Ναι, να μας. Ένας φιλόλογος αν ακούει. Εντάξει. Δες λίγο, δες λίγο, τόσο σοβαρά. Λέει 20 παλαιστές σκιά του θρύλου στην Ξάνθη και λέει τη φωτογραφία. Τους ξεμπρόστηκε ο Καραπαπάς. Ήρθε να φέρει στυλό. Μάλιστα. Ποιος? Δεν κατάλαβα. Φιλόλογο για άκουσε στυλό. Ναι, ωραία. Παιδιά, παιδιά. Μπατονέτα λέγεται.
Τα καθαρίζουμε που και που. Ναι. Ωραία. Για να ακούμε. Λοιπόν, πάμε σοβαρά. Τρομοκρατημένος λοιπόν ο Ποντένσε από την αλητεία. Ναι. Βρώμικη. Βρώμικη. Με χτυπάνε ύπουλα, λέει ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε. Μου φέρονται ρατσιστικά, λέει ο Ποντένσε, και με βρίζουν στη γλώσσα μου. Στη γλώσσα του. Σημαντικό αυτό. Έβλεπα σε μια σελίδα πριν. Ωραία. Πως όντως υπάρχει πορτοκαλική παροικία στην Ξάνθη. Σοβαρά. Το δροσερό είναι όλοι σαν τον Κωνσταντισάο. Ναι. Δροσερό Ξάνθης λέγεται. Να πάμε. Είναι, τα παιδιά είναι λίγο σκούρα. Είναι η αλήθεια. Είναι λίγο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, άμα πάει κάποιος να ανοίξει το δροσερό Solarium. Είναι Αύγουστο. Πάτωσε. Είναι Αύγουστο. Πάτωσε. Δεν πρόκειται να μπει ούτε ο Δήμαρχος. Δεν το έχω ξαναζήσει. Λέει ο Ποντένσε. Δεν το έχω ξαναζήσει, ναι. Ποιο άλλο πάμε. Εουστάκιο είδε ο Ολυμπιακός. Εουστάκιο. Μήπως είναι ο Εουστάκιο ο γνωστός. Βέβαια, μέσα αν διαβάσεις, τον παρακολουθεί, λέει, η Manchester City και η Μπαρτσελώνα. Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι σαν εκείνο το καταπληκτικό που είχε πάει άνθρωπος στο ΠΑΟ και είχε τσεκάρει τον, πες τον, τη City. Τον είχε Ινάτσιο. Τον είχε Ινάτσιο. Ινάτσιο. 20 γκολ είχε βάλει και το τουρνουά, 20 assist, του είχε πάρει και η Νιγηρία. Ξεχώρισε. Ξεχώρισε, ναι. Ξεχώρισε και δεν τον πήραμε. Για τους Παλαιστές το διάβασε η αγάπη. Όχι, τους ξεπρόσκεσε. Έχει σημασία. Είναι και η φωτογραφία. Για να είστε έμπειροι. Να είστε έμπειροι. Τους ξεπρόσκεσε ο Καραπαπάς, 20 Παλαιστές, σκιά του θρύλου στην Ξάνθη. Το σκάνδαλο στην όλη ιστορία δεν είναι το χτύπημα. Είναι ο μισός Καραπαπάς στη φωτογραφία. Ωραία, ο μισός όντως. Κόβει και το φίλτρο της Εμίνας Διγενή που δίνει μια άλλη υπόσταση και μια άλλη οντότητα στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Πολύ δηλαδή, φωτογραφία. Είναι, κανονικά το άρθρο είναι, τους ξεπρόστιασε ο μαθητής δημοτικού Καραπαπάς. 20 Παλαιστές, σκιά του θρύλου στην Ξάνθη. Δεν σε θυμίζει λίγο έτσι όπως είναι το ανθρωπάκι της Μισελέν που ήταν έτσι συνέχεια. Ναι, αλλά αυτός τώρα δεν είναι ο Καραπαπάς. Είναι λίγο πιο μαζεμένος, ρε παιδί. Ναι, έχει, δεν υπάρχει προγούλη. Είναι 15 κιλαμίων. Τη βάφτιση. Βάφτιση είναι. Όχι, είναι καλή λήψη γιατί σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Οπότε κρύβεται το προγούλη. Αυτό υπάρχει σε ειδικό φάκελο. Καραπαπάς για δημοσίευση, Καραπαπάς κανονικός. Σίγουρα διαλέγουν φωτογραφίες. Ναι. Καλά, και εμείς διαλέγουμε. Και εμείς διαλέγουμε. Όταν πάρουμε θέμα. Εντάξει. Ναι, μην τα λέμε όλα στους άλλους. Γεγονός. Ναι, πάντως γι' αυτό που λέει αγάπη έχει δίκιο πιο έμπειρη από Instagram και τα λοιπά από εμάς. Δεν πρέπει να έχεις με το κεφάλι κάτω. Πρέπει ψηλά το κεφάλι. Από γωνία είναι καλό, πάντα. Τι λες. Η γωνία δεν είναι πολύ καλό. Εγώ πρώτα απ' όλα όταν ανεβάζει η αγάπη και η Ελένη, κάνω ένα τέταρτο να καταλάβω αν είναι αυτές ή έχουν κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, μετά τα όσα έχω ζήσει τελευταία, η αγάπη και η Ελένη είναι το λιγότερο που πειράζουν στις φωτογραφίες. Απλά έχουν καλές λήψεις. Ναι, αυτό δεν πειράζει με τις φωτογραφίες. Εγώ δεν ξέρω να κάνω Photoshop και τέτοια. Ούτε να μάθεις. Αχρίαστο να είναι. Και για να κλείσουμε. Για μας, μια ψηλή. Βελούδινο διαζύγιο για τουρέ και θρύλο. Μια ψηλή. Βελούδινο διαζύγιο. Είναι δύο λέξεις που δεν ταιριάζουν ποτέ μαζί. Δηλαδή, όποτε ακούω για βελούδινο διαζύγιο, ότι χωρίσαμε κανονικά, ένα μίσος υποβόσκει, το οποίο δεν ξέρεις πότε θα εμφανιστεί. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, σχολιάσαμε λίγο την επικαιρότητα των άλλων, όπου χρησιμοποιούν τη λέξη τρομοκρατημένους. Εδώ ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, μια αγκαλιά, είναι τρομοκρατημένοι όλοι. Είναι τόσο ήρεμα όλα στην Αθήνα που τρομοκρατούνται εύκολα. Και αυτό με βρίζουν στη γλώσσα μου. Δεν αισθάνεσαι πιο οικία όταν σε βρίζουν τη γλώσσα σου. Δηλαδή, άμα πας στην Αγγλία και παίζεις και σου πει ο άλλος της, μα δεν πεις αδερφέ, πού είσαι εσύ, πού μιλάς τα ελληνικά, δεν το πεις αυτό. Το Ποντένσε, φίλε. Το βάλαν τώρα το παιδάκι. Με χτυπάνε ύπουλα. Με χτυπάνε ύπουλα. Ο οποίος κλώτσισε έναν εκτός φάσης και έδωσε μια σκαριά σε άλλον εκτός φάσης. Ωραία, αυτά. Α, ξεχάσαμε να πούμε, η σειρά της Μίλαν. Διαπρέπει φέτος ο Ολυμπιακός, είναι η σειρά της Μίλαν σήμερα. Εύκολα, είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να αποκλείσει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα συχάματα του Μιλάνου. Η loser ομάδα πραγματικά από ναι, την παίζουμε. Και οι άλλοι χθες. Τα Inter. Ζώα. Η loser του Μιλάνου. Δύο είναι. Δύο. Λέγαμε τις προάλλες ότι ούτε στα επόμενα 5 χρόνια μπορούν να απειλήσουν την Γιουβέντους και να κάνουν ομάδες. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχεις την αδιάφορη Αϊτχόφεν. Εντάξει. Η οποία πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει 6-7 φάσεις. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι μόνο τον γκολ που βάζει. Αμέσως μετά έχει μία ο Ντε Γιόνγκ να του κάνει 0-2 να αυτοκτονούν μαζικά. Τέλος πάντων. Μετά το παιχνίδι. Όπου δεν έχουμε προλάβει να φάμε. Και να τα φας όλα μαζί. Και λες τώρα να πάρω ένα. Αλλά όταν λες να πάρεις ένα,
Και σου δίνει την επιλογή το triple, triple burger. Δεν χωνεύει, δεν ξέρω, δεν φταίνει τα Burger King. Τα Burger King φταίνει, δεν τα πιφταίνει αυτό. Ο συνάδελφος ακόμα δεν έχει φάει, ένας άλλος. Δύο μήνες μετά, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να τρώει και πάλι. Μα όλοι ρε. Όλοι δεν μπορούσαν να παραπνεύσουν. Εγώ δεν είχα θέμα. Τι δεν είχε θέμα. Δεν είχα θέμα. Τι δεν είχε θέμα. Δεν είχα θέμα, τι θέλω να σου πω. Συνέχισα κάθε. Θα τη στο λέει. Θα πάμε σε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Λησμόνησα να πω ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βενέτσια σήμερα στο Παλατάκι στις 7.30. Χωρίς κάποιο quiz, με τον εξής εύκολο τρόπο, FM. Όχι. Και... οι πρώτοι που θα πάρουν στη Μαριλής κερδίζουν τα εισιτήρια. Εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαι αφεντικό. Τι δείξει κάποιο. Ε. Τους βάζουμε χρεώνοντα τα παιδιά. 5 ευρώ είναι. 1,40, 1,30, 1,24 πόσο είναι. Ε. Τι θα πάει. Για 3,5 ευρώ. Ας δώσουμε τη χαρά λοιπόν στους 5 πρώτους. 2,31,0, 2,87 και 3 οχτάρια. Mm-hmm. Εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βενέτσια σήμερα στις 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον αγαπημένο μου πάτερ, τον πάτερ Χρήστο, ο οποίος κινείται εδώ καθημερινά, κινείται προσπαθώντας να προσφέρει στην κοινωνία μας και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τώρα με αφορμή ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ μας δίνει την ευκαιρία να τον καλέσουμε για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς θα γίνει αύριο στο, πριν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπάτε Μπορίσοφ. Πάτε Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Στέργιο, καλησπέρα Αγάπη. Καλησπέρα σας. Ναι, 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 ναι. Τη γυναίκα τελευταία πάντα, πάντα έτσι θα τις κάνουμε. Από εδώ και πέρα. Τι γίνεται. Είμαστε καλά, είμαστε δυνατοί, είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε έτσι αρκετοί εθελοντές να κάνουμε κάποια πράγματα και είμαστε και χαρούμενοι ακόμα γιατί ο ΠΑΟΚ μας πάει καλά. Αυτό πώς το ζεις. Εγώ, εντάξει, εγώ που δεν είμαι και πολύ, ξέρεις τώρα, έχω να πατήσω εκκλησία από τα βαφτίσια μου. Ωραία, λέω ότι είναι κάρμα αυτό που γίνεται φέτος. Εσύ πώς το βλέπεις. Κοίταξε, εντάξει τώρα, νομίζω ότι πολλές συγκυρίες γίνονται οργανωμένα και ωραία. Και περπατάμε καλά, δηλαδή η ομάδα οργανώνεται, η ομάδα δυνάμωσε, η ομάδα σκέφτηκε σωστά και κράτησε έναν κορμό τον ίδιο εδώ και τόσα 2-3 χρόνια και γίνεται ομάδα, γίνεται, παίζει μαζί. Όσες ομάδες παίζουν μαζί οι παίχτες και οργανώνονται και δυναμώνουν μαζί, φτιάχνουν σύνολο. Πάτε, τι ακριβώς γίνεται αύριο, πού θα σε βρούμε, πού θα φέρουμε φαγητά. Άκου τώρα. Επειδή εγώ εδώ και 5-6 χρόνια παλεύω με τα σίτια και με τα παντοπολία και με ρούχα και με όλα αυτά, αυτό είναι το τέταρτο κοινωνικό κατάστημα που ανοίγουμε. Τρίλοφο, Περαία, Αρναία για τα ορεινά χωριά της Χαλκιδικής, όπου είναι και η Μητρόπολη μου. Και τώρα σκέφτηκα να μπω μέσα στην καρδιά των ΠΑΟΚτσίδων και όλοι μαζί είναι της οικογένειας του ΠΑΟΚ, τα παιδιά όλα, να κάνουμε κάτι πολύ τρελό. Το αφιερώνω και το οργανώνω όχι στο όνομά μου, αλλά στο όνομα όλης της ΠΑΟΚτσίδικης οικογένειας. Βρήκα ένα χώρο στην Πόντου, στην Τούμπα. Είναι 100 μέτρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ, από το γήπεδο. Ναι. Πόντου 22-24, ένας τεράστιος χώρος, τριώροφος. Και εκεί είπαμε να ασχοληθούμε τώρα, όλα τα άλλα θα ασχολούνται γενικώς με όποιος είναι στην απέξω και ζορίζεται και θα τον βοηθάμε. Εδώ όμως θα βοηθήσουμε επιλεγμένα τους άστεγους της πόλης. Έχουμε καταγράψει 371 άστεγους Έλληνες. Το λέω, το τονίζω όχι ρατσιστικό τρόπο, για να μην περάσει έλα μωρέ από πόσους έχει πόλη εδώ από όλα τα μέρη κτλ. Εμείς καταγράψαμε σε αυτή τη φάση τους Έλληνες άστεγους, τους πατριώτες μας, τους φίλους μας, αυτούς που μέχρι χθες είχαν σπίτια και οικογένειες και δουλειές και ξέρουμε πού μένουν, ξέρουμε πού είναι, ξέρουμε σε ποια σημεία. Και αποφασίσαμε να τους ταΐζουμε, κάνουμε συσίτιο, θα κάνουμε με γιατρούς προσπάθειες, με φάρμακα προσπάθειες, με ρούχα προσπάθειες,
Με επανένταξη προσπάθειας έχουμε βάλει ένα γραφείο εκεί στο χώρο στον οποίο θα δουλεύουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ακόμα και λογιστές και δικηγόροι, μήπως μπορέσουμε και τους λύσουμε ιστορίες και τους παρεντάξουμε πάλι στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στην Πόντου 22-24 θέλω τους πάντες μια αγκαλιά δυνατή όλοι, και ιδιαίτερα αύριο που θα έχουμε το μεγάλο ματς, εγώ θα είμαι εκεί. Δειλά-δειλά το ξεκινάμε, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Τώρα μαζεύουμε τα τρόφιμα. Όλοι λοιπόν αύριο πριν από τον αγώνα, μία σακούλα τρόφιμα για το συσίτιο των αστέγων. Πόντου 22, 100 μέτρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Πάτε, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί στο κομμάτι των αστέγων, από όποια εμπειρία έχω και εγώ, γιατί παιδί του κέντρου είμαι, έχω πετύχει πολλούς, με κάποιους έχω συζητήσει, αντιμετωπίζετε μεγάλο πρόβλημα στην άρνηση που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και να στεγαστούν κάπου? Γιατί εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Είναι δύσκολα κομμάτια, διότι οι άνθρωποι βρέθηκαν, ξέρεις τι συμβαίνει να βρεθείς στην απέξω, δηλαδή στο τίποτα έξω από την πόρτα του σπιτιού σου πλέον, και να μην έχεις ένα χώρο. Γιατί το επόμενο βήμα που κάνουμε στον έναν από τους τρεις ορόφους, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τους δύο. Θα τις γιορτές, θα φτιάξουμε ντους, θα φτιάξουμε πλυντήρια να τους περιποιούμαστε, ακόμα και κομμωτήριο να κουρεύονται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να τους δείξουμε πραγματική στοργή. Και το επόμενο στάδιο μέσα στην άνοιξη θα είναι, αφού πλέον ζήσουμε λίγο μαζί τους και δούμε πόσοι είναι τις ανάγκες όλες και αυτά, να ψάξουμε να βρούμε και ένα παλιό χώρο ξενοδοχείο της πόλης να το αφήσουμε. Θα βρεθούν πιστεύω και οι πόροι και οι δυνάμεις και οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε πάλι κάπου, να μην περάσουν και επόμενο χειμώνα, ο οποίος θα είναι στο δρόμο, θα είναι πεταμένοι, θα είναι από εδώ και από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι από την πλευρά μας, αν μπορούμε να βρούμε εταιρείες κατασκευαστικές για να βάλουν πλάτη. Όλα θα γίνουν. Εγώ δεν θέλω, εγώ ούτε χρήματα, δεν θέλω να σκεφτεί κανένας να μου δώσει χρήματα. Είναι το σύνθημά μας, δεν θέλουμε χρήματα. Κάτι όμως από τη βοήθειά τους. Ένα ρούχο, ένα τρόφιμο, μια αγκαλιά. Δηλαδή τα τρόφιμα, τι στοιχίζει να πεις, θα ψωνίσω για την οικογένειά μου και μια σακουλίτσα κάτι θα βάλω και θα τα πάω εκεί να τα αφήσω. Και θα πάω μαζί τους κι εγώ, εμείς θέλουμε και τους εθελοντές. Όλη μια αγκαλιά μπορούμε περισσότερα. Όλη μια αγκαλιά μπορούμε δυνατότερα. Όλη μια αγκαλιά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Διότι για μένα όταν αγκαλιαζόμαστε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας, μας αγκαλιάζει και ο Θεός και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πάτερ, μπορεί να φέρει ο κόσμος και παιδικά ρούχα για παράδειγμα. Τσάντες παιδικές, ρούχα παιδικά. Ρούχα συνήθως μαζεύουμε στην Περαία. Το κατάστημα της Περαίας είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε ρούχα. Δηλαδή δεν θα ήθελα τώρα να φέρουν, αν φέρουν πάρα πολλά ρούχα μαζί με τρόφιμα, mm-hmm. θα έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στην Τούμπα θέλουμε τα τρόφιμα. Είναι άμεση ανάγκη, μία σακούλα τρόφιμα οτιδήποτε. Και ψυγεία υπάρχουν για κρέατα, και ψυγεία υπάρχουν για γάλατα, και ψυγεία υπάρχουν για οτιδήποτε άλλο σκεφτεί. Τι χρειάζεται μια οικογένεια. Ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια το χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι, και οι δικοί τους άνθρωποι κάποιοι έχουν μαζί τους και παιδιά. Είναι φοβερό, υπάρχουν γυναίκες στον δρόμο. Τους βλέπουμε κάθε φορά που πάμε να τους ταΐσουμε και ραγίζει η καρδιά μας. Δώστε μας τη δύναμη, ελάτε όλοι με την παρουσία για να δει ένα έργο που μπορεί να κάνει την πόλη περήφανη. Και κυρίως εγώ θέλω να κάνει και την οικογένεια του περήφανη. Να φανούμε απέναντι σε όλους ότι εμείς δεν είμαστε απλά οι τρελοί που κάπου εκεί σε μια θύρα 4 πλαγωνόμαστε, χτυπιόμαστε, ζητοκραυγάζουμε, μιλάμε, κάνουμε, λέμε συνθήματα. Αλλά έχουμε μέσα στην καρδιά μας και αγάπη πολύ που μπορούμε να τη δείξουμε, που μπορούμε να τη βγάλουμε και να απαντήσουμε σε όλους ότι δεν κάνουμε τα λεφτά κοινωνικό έργο. Εμείς κάνουμε με την αγάπη κοινωνικό έργο. Εγώ το έχω σύνθημά μου αυτό. Να μην παίρνω λεφτά από κανέναν, από κανέναν, δόξα τω Θεώ. Ακόμα και η ανακαίνιση του χώρου έγινε με την προσωπική μας εργασία, με τα χέρια και με τη βοήθεια κάποιων. Κάποιος έβαλε τα τζάμια, κάποιος καθάρισε τα πατώματα, κάποιος μας έβαλε τις πόρτες, κάποιος μας έφερε τους φούρνους, κάποιος έφερε τα ψυγεία, μεταχειρισμένα και τα φτιάξαμε. Αλλά θέλουμε να γίνει ένα φοβερό έργο. Φοβερό έργο, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Και νομίζω ότι θα είναι και ευλογία πριν από το ματς, ένα ματς που είναι
πολύ μας ήρθε και μας έκατσε έτσι παράξενα, παρόλο το τα αποτελέσματα που φέραμε στην Ευρώπη, να διεκδικούμε μέχρι τέλος σαν δώρο την πρόκριση. Ωραία λοιπόν, ευλογία αγάπης, ευλογία από τον Παπαχρήστο, νίκη, τρελαινόμαστε και πάμε παρακάτω. Πάντα αυτά που γίνονται φέτος, σε κάποια φάση θα τα γράψουμε σε κάποιο βιβλίο, έχει τόσο πλάκα πλέον που μας κάθονται όλα. Γιατί μετά τα περσινά, αφού αντέξαμε εκείνο το δίμηνο της παράνοιας, όλα καλά. Ξέρεις ότι εγώ με το πρωτάθλημα το 85 ήμουν φαντάρος. Ήμουν φαντάρος και την κοπάναγα τη μονάδα με κυνήγαγε ο επιλογίας, ο οποίος ήταν φανατικός παραθυναϊκός. Μόλις κορίες και εγώ με το λοχαγόρι μπαίναμε και πηγαίναμε στους αγώνες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα μέσα από αυτή την τρέλα πάω και σε εμένα μου αρέσει που γίνεται έτσι και η περσινή παράνοια και η φετινή τρέλα εκεί μέχρι το 90 τόσο να παλεύουμε να νικήσουμε. Ευτυχώς παιχνίδι νικάμε, είμαστε και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Φαντάζομαι πάντα θα είστε από νωρίς στην Πόντο 22 αύριο, έτσι είναι? Θα είμαι όλη την ημέρα. Προσπαθώ να είμαι από το πρωί, περιμένω όλα τα παιδιά. Θα βρεθούμε κι εμείς σαν ΠΑΟΚ 24. Και να γνωρίσουν το χώρο αλλά και να το χαρούμε κιόλας και να δώσουμε βοήθεια στους ανθρώπους. Δεν στοιχίζει τίποτα. Και όποιοι έχουν ανθρώπους με εταιρείες, με πράγματα που κάτι κάνουν παραπάνω, ας φέρουν εκείνοι δύο σακούλες. Η υπόλοιπη μία σακουλίτσα φτάνει. Θα έχει το γήπεδο αύριο 35.000 κόσμο. Εντάξει, κάτι μωρέ μου, κάτι θα θυμηθούμε και τους φτωχούς. Ναι, νομίζω θα έχει πολύ, πολύ κόσμο. Πάτε, τι να πω, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία πάνω απ' όλα, αλλά ξέρουμε ότι το κάνεις επειδή αισθάνεσαι, ότι θέλεις να το κάνεις και αισθάνεσαι καλύτερα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ, παιδιά, αυτό ξέρω να κάνω εδώ και χρόνια, αυτό θα κάνω. Μου λέει ο γιος μου προχθές, ξέρετε, εγώ και σε άλλες περιοχές που ήμουνα με τέτοια έργα ασχολούμουνα, τρόφιμα, βοήθεια. Όταν είχε ανοίξει η Αλβανία και έπρεπε να στηρίξουμε τον ελληνισμό της Αλβανίας, είχα πάει 54 αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αλβανία το 1991-1992 και αυτό πρέπει να μετρούσε κάποιους αρκετούς τόνους. Και μου λέει ο γιος μου προχθές, τρελαμένα πάω και τα δύο, και μου λέει, ρε μπαμπά, από τότε που σε θυμάμαι, τα φαγητά και συσίτια κάνεις. Λέω, αγάπη μου, έτσι θα τελειώσει η ζωή του παπά σου. Φαγητά και συσίτια. Αυτό ξέρω. Αυτό μπορώ, αυτό θέλω να κάνω, να είμαστε όλοι μαζί και έχει ο καλός Θεός. Πάντα σε ευχαριστούμε και θα μας δεις την Κυριακή μπροστά σου, να ξέρεις. Καλά. Αύριο, λέω, συγγνώμη, ποια Κυριακή. Αύριο πέρα. Θα τα πούμε για από κοντά. Ναι, παιχνίδι Κυριακή, αύριο, πήγε μαζί. Καλή δύναμη. Θα μας δεις εκεί πέρα. Άντε. Να είμαστε καλά όλοι. Να είσαι καλά. Και όλα να πάνε καλά. Να είσαι καλά. Όλοι, αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Παρότι δεν είμαστε και πολύ της θρησκείας, είμαστε με Πάτερ Χρήστο. Στηρίζουμε. Δικός μας άνθρωπος, οικογένειες. Εντάξει, το έργο που έχει κάνει στο Τρίλοφο, στην Αρνέα που έχει πει, εντάξει, είναι φανταστικό. Αξίζουν συγχαρητήρια νομίζω και στους εθελοντές που πραγματικά προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στον Πάτερ Χρήστο. Αλλά εντάξει, όταν ακούς δικηγόρους, μέχρι και κομμωτήριο και ψυγεία και τρόφιμα και στέγαση, εντάξει, ένα έργο σίγουρα όχι εύκολο. Ναι, ναι. Σύνθετη και χρειάζεται βοήθεια όλων μας. Όλοι λοιπόν Πόντο 22 αύριο. Πριν από το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι. Όντως είναι 100 μέτρα από την μπουτίκ η Πόντο. Πού είναι? Εδώ είναι η μπουτίκ, Μικράς Ασίας, η Πόντο είναι... Κατεβαίνει προς τα κάτω. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Παράλληλα με τη θύρα 7. Το στενάκι πίσω από τη θύρα 7. Ναι. Αυτό ναι. Ναι, που κατεβαίνει. 100 μέτρα όντως από την ποτήκη του ΠΑΟΚ. Γιατί μου δείχνεις τώρα. Σου δείχνω και λίγο της τούμπας. Έχεις ξεφτυλίσει το Google Map. Αυτή είναι η θύρα 7. Εντάξει. Αυτή είναι η Μικράς Ασίας. Η επόμενη κάτω από τη Μικράς Ασίας είναι η Πόντου. Την ξέρουν όλοι ρε φίλε. Δεν γίνεται να ξέρεις την Πόντου. Οκ. 100 μέτρα. Σήμερα δεν ξέρεις την Πόντου. Κάνετε κανένα χορευτικό εκεί, τίποτα. Όχι. Κανένα πυρίχιος live. 100 μέτρα on fire. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά. Πάμε γρήγορα να πιάσω ένα θέμα λίγο το οποίο παίζει τελευταία και δεν καταλαβαίνω από πού παίζει. Αφορά μία διαπραγμάτευση για το συμβόλαιο του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος δήθεν ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πρώτα απ' όλα, ο Πέλκας είναι ένα παιδί το οποίο όποιος το ξέρει καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος δαργκάς που έχει
είναι πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι όχι ότι θα μα το πούνε πάρε ένα 200 αντί για 450, θα πει όχι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά, ναι. Αλλά όποιος τον ξέρει, ξέρει πολύ καλά ότι κοιμάται και ξυπνά με ένα πράγμα στο κεφάλι του. Προέρχεται από μια οικογένεια χορτάτη, έναν πατέρα παοξάκι άρρωστο, δηλαδή όσο δεν πάει. Και λίγα λες. Και λίγα λέω, ναι, ένα εκπληκτικό τύπο. Ο οποίος είναι και ίδιος, δηλαδή τον δεις στα 4 χιλιόμετρα θα πεις ο πατέρας του Πέλκα. Και υπάρχει μια φημολογία λοιπόν ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση και ζητάει ο Πέλκας 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν. Εδώ δεν έχουν ανανεώσει αυτοί που τελειώνουν το συμβόλαιό τους τον Ιούνιο. Πιστεύει κανείς ότι μιλάει κάποιος για αναπροσαρμογή με τον Πέλκα? Το ξεπερνάμε αυτό. Το καλοκαίρι λοιπόν είχε έρθει η πρόταση της Φενέρμπαχτσε για τον Πέλκα με πλήρωμα της ρήτρας 7 εκατομμύρια ευρώ και 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Πέλκα το χρόνο. Εκείνη τη στιγμή ο παίκτης τα ψιλοέχασε γιατί ήταν μια πρόκληση για αυτόν. Τελικά μέσα από κουβέντα με τον ΠΑΟΚ δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα γιατί ο παίκτης έμεινε στην ομάδα, ήταν στο χέρι του καθαρά να πει πληρώστε τα φεύγουμε στη Φενέρ, έρχομαι εκεί πέρα και όχι μένω και μην πληρώσετε τη ρήτρα, δεν θέλω να φύγω. Εντάξει, προφανώς και ο μάνατζερ του τον πίεζε να πληρωθεί η ρήτρα και να πάρει το συμβόλαιο εκεί πέρα και να πάρει αυτό τα λεφτά, γιατί έχει και προμήθεια αυτή η ιστορία, θα έπαιρνε λεφτά και δηλαδή ο Κουτσουλιάκος. Ο Πέλκας είπε όχι. Εκεί λοιπόν στην κουβέντα του είπανε από τον ΠΑΟΚ ότι μείνε και θα κάνουμε κάτι καλύτερο στο συμβόλαιό σου. Λογικό. Όταν ο Χατσαρίδης και ο Βέρμπλουμ παίρνουν 1,5, ωραία. Είναι λογικό να πούν και τον Πέλκα που είναι βασικός και αντικατάστατος, όπως και όλα τα παιδιά που είναι βασικά και αντικατάστατα, να του πούν θα πάρεις κάτι παραπάνω, δεν θα πάρεις 1,5. Ναι, γιατί δεν είσαι πλέον ο Πέλκας πριν 2 χρόνια. Ναι, ωραία. Τι εννοείς? Το παιδάκι, ρε παιδί μου, έχει γίνει άντρας πλέον. Αυτό είναι, λέω. Ναι. Δικαιούται ένα κανονικό συμβόλαιο. Αυτό. Συμβόλαιο. Ναι, δεν έχει κακό. Τα 500 δεν λες και κακό. Εντάξει, δεν υπάρχει παίκτη σάκ που παίρνει 500. Ναι. Ωραία. Αλλά έτσι όπως είναι στον ΠΑΟΚ διαμορφωμένη η κατάσταση, και από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έφερε λεφτά, είναι ένα παίκτη δηλαδή που έχει υπεραξία, σίγουρα για να τον έχει τότε, δώσει κάτι παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση και του δίνει ο ΠΑΟΚ και ζητάει από τον ΠΑΟΚ το 1,5 εκατομμύριο που του έδινε Φενέρ. Εντάξει. Λοιπόν, τα βάλουμε σε μία σειρά. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το πράγμα. Το διαψεύδουν όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το διαψεύδει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με την αναπροσαρμογή. Που σε κάποια φάση σίγουρα θα γίνει. Αφού προχωρήσουν οι ανανεώσεις. Πρώτα θα πάνε οι ανανεώσεις, γιατί υπάρχει προτεραιότητα χρονική. Και μετά θα δούμε τις δύο αναποσαρμογές του Λιμνιού που πρέπει να ανέβει η ρήτρα. Λογικό επίσης, πολύ. Ναι, και του Πέλκα που έφερε πραγματικά λεφτά στο κλαμπ, αρνήθηκε να πάρει τα τριπλάσια από αυτά που παίρνει για να μείνει στο κλαμπ και κάτι πρέπει να πάρει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπω διάφορους τραχανάδες δικού μας που αν διαβάσουν κάπου Πλάκος η αγάπη Γαβριλίδου 12 με καράτε έξω από την Τούμπα, θα το πιστέψουν. Ωραία. Ό,τι το αμάσιτο, πάρτο. Δεν είναι παιδιά να τα παίρνουν το λαμάσιτα, τα φιλτράρετε λίγο. Ξεκίνησε σε ιστοσελίδα των Αθηνών. Εντάξει. Ποιος το έγραψε πρώτος? Εγώ πάντα έχω θέμα με τα ανυπόγραφα όταν μιλάμε για σοβαρά θέματα. Ποιος το έγραψε? Ο Agent Greek. Τι είναι αυτό? Ψευδώνυμο. Σε ποιο site? Στην εφημερίδα Sport Time. Στην εφημερίδα Sport Time. Ναι, στο site Sport Time πέρασε το θέμα ότι δεν κάνει πίσω ο Πέλκας, τα πράγματα αρχίζουν να στραβώνουν. Και μετά έγινε αναπαραγωγή. Και όπως ανέφερε ο Agent Greek, πακ, κρακ, πάρτε το. Ο Agent Greek. Το αφήγημα. Θα έλεγα τίποτα γιατί. Του Agent Εντάξει, Greek. Όταν λοιπόν είναι ένα θέμα σοβαρό, ναι. Εγώ τουλάχιστον το ελάχιστο που περιμένω είναι να βάλει το ονοματάκι σου. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Μην τσιμπάτε. Αυτό ακριβώς που δηλαδή, σας θέλω να στροφάρετε και λίγο. Λίγο να στροφάρετε. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ή είστε με τον ΠΑΟΚ ή είστε με το καφενείο.
Ωραία. Αυτό είναι το story με τον Μπέλκα. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Και πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι που μας καίει. Το Βίντι Τσέλσι. Αγάπη, τι έψαξες για Βίντι Τσέλσι? Κοίτα τώρα, υπάρχει μια πληροφορία για την δεκάδα της Τσέλσι. Αλλά επειδή και στα προηγούμενα παιχνίδια, σε όλο του ομίλου, οι πληροφορίες που έβγαιναν πριν δεν επιβεβαιώνονταν πάντα στο 100%. Το λέμε επιφύλαξη, γιατί είναι και νωρίς ακόμα. Η Τσέλσι, εντάξει, δεν μπορεί να έχει το μυαλό του Σάρι, ναι. Ναι, τώρα είναι να πάει στην Βουδαπέστη. Γενικά η Τσέλσι δεν βγάζει και αποστολή πολύ νωρίς, δηλαδή το βγάζει τελευταία στιγμή. Σε πρώτη φάση αυτό που φαίνεται είναι ότι πάει σε μια δεκάδα σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτή που αγωνίστηκε με τον κόντρα στον ΠΑΟΚ, με πολύ μικρές διαφορές. Με Καμπαγέρο στο τέρμα, Ζαμπακό στα δεξιά, Έμερσον αριστερά και Κέιχιλ Κρίστενσεν δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή το εξάρι ουσιαστικά θα είναι ο Φάμπρεγκας με τον Μπάρκλι και τον Λόφτους Τσικ μπροστά του. Εξάρι και δύο οχτάρια. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Και Πέδρο Μωράτα και Χόντσον Οντόι στην επίθεση με τον Μωράτα. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, έτσι όπως τα είπες. Τι είμαι, στο πίσω παλί, κοιτάς κάτω και μιλάς. Έλα, ο Μωράτα θα είναι στην κορυφή. Χόντσον Οντόι είναι ένα άτομο. Ο Πέδρο είναι άλλο άτομο. Ωραία, ο Μωράτα είναι το σέντρεφορ. Φυσικά φύνικτα στο Ζηρού. Βάζει τον Μωράτα. Ο Έμερσον κανονικά στα αριστερά. Ναι, κανονικά είναι. Ναι, δεξιά ποιον είπαμε. Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα. Και Κέιλ Κρίστενσεν. Η ενδεκάδα πριν του Κέπα είναι τα ίδια. Και του Μωράτα. Εντάξει. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, μπορεί να βάλει κάλλιστα και Ζηρού. Εντάξει, αλλά... Μη Ζηρού θέλουμε που όπου και να παίζει, τα παίζει τα παιχνίδια. Ναι, αλλά επειδή τον μιλήσαμε με τον Μωράτα τελευταία, μπορεί και αυτό να επιστρέψει με γκολ. Μακάρι να επιστρέψει με 5 γκολ. Αν και τον μίλησε. Ποιο τον μίλησε? Το Ερίκος τον μίλησε. Τον μίλησε ο Ερίκος. Δεν είναι πολύ επιτυχία. Σφίξαμε. Δεν ξέρω. Σφίξαμε. Αλλά εντάξει, οκ. Αν τον μίλησε ο Ερίκος. Ναι. Είναι μια χαρά ενδεκάδα, είτε με Μωράτα, είτε με Ζηρού. Καλύτερα με Ζηρού, οκ, συμφωνούμε, αλλά είναι μια χαρά ενδεκάδα. Ναι, με τη Βίτη παίζει, δεν παίζει με το. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτά τα παιχνίδια φοβάμαι περισσότερο το ψιστήρι των αντιπάλων την ώρα του αγώνα. Έλα, μωρέ, έσαι με τώρα και τέτοια. Αλλά έχω κάτι Λόφτους Τσικ, κάτι Μπάρκλεϊ που είναι γρήγορη και δεν μπορεί. Και ο Ντόι, πολύ καλός. Εντάξει, τα οχτάρια κάνουν τη διαφορά. Καλά, λάβω το τσεκ, ναι, όντως. Τα οχτάρια κάνουν διαφορά στο ποδόσφαιρο. Δες τον ΠΑΟΚ χωρίς Μαουρίτσιο, δες τον ΠΑΟΚ με Μαουρίτσιο. Που και ο Μαουρίτσιο πάει να παίξει αύριο. Γιατί και από τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια πρώτη εικόνα από τις δοκιμές. Εντάξει, νομίζω και εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα μεσοεπιθετικά. Γιατί είναι ξεκάθαρα, πότε ήταν ξεκάθαρα? Γιατί είναι αυτή τη στιγμή, μιλάμε τώρα με βάση τα πρώτα πλάνα. Ωραία. Πασχαλάκι στο τέρμα. Άμυνα τα γνωστά, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιερίνια. Τα γνωστά είναι, δεν έχουμε άλλους. Α, δεν έχουμε άλλους. Είναι η τετράδα που αγωνίζεται. Δεν έχει άλλους. Δεν έχουμε άλλους. Μισή γραμμή μιλάμε για Κάνιας με Μαουρίσιο. Α, το Μαουρίσιο ξεκουραστεί. Βάλει το Βέλμπουμ. Το έλεγα χθες τα βράδια. Έχω την αίσθηση ότι θα βάλει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Εγώ δεν θέλω να βάλει την καλύτερη δυνατή. Εγώ έχω αίσθηση για Μαουρίσιο. Εγώ ετοιμάζομαι για τη Λιβαδιά που θα γίνει πόλεμο. Ναι, μου σου λέμε για πρώτες δοκιμές. Τώρα μπορεί σήμερα να δοκιμάσει το Βέλμπουμ να παίξει ο Βέλμπουμ. Η πρώτη αίσθηση είναι πάει για Μαουρίσιο. Μπίσεσβαρ και παίζει τη Ζαμπάλη, μια ζωμή Ζαμπά. Το λέγαμε και χθες. Ναι. Ναι, το Ζαμπά τον Ανσάριο πάω λίγο στην Ευρώπη. Μπα και τσιμπήσει κανένα. Εντάξει, ο Λιμιός έπαιξε και στα τελευταία παιχνίδια. Ο Λιμιός είναι πιο σταθερά. Είναι καλά, βέβαια. Είναι σε εκπληκτικό φεγγάρι ο Λιμιός. Ναι, νομίζω πάει με Ζαμπά Μπίσεσβαρ. Αλλά είναι και το σημερινό. Βάρτα. Το πρωί ήταν. Βάρτα. Δεν νομίζω ότι είναι για να ξεκινήσει αύριο. Ναι. Ξεκινήσει τη Λιβαδιά. Δύσκολα. Δύσκολα, δύσκολα. Θα δούμε, η προπόνηση ήταν στις 11.30 το πρωί, οπότε δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 2 να έχουμε αποστολή δύσκολα, αλλά οκ. Okay. Μέχρι τις 3-4 νομίζω θα έχουμε και εικόνα από αποστολή, είναι και στις 2.30 η δηλώση του Λουτσέσκου, ίσως και εκεί από εκεί να βγουν πράγματα. Ωραία. Και θα είμαστε εκεί, στην Τούμπα και για τη συνέντευξη του... Να καθυστερήσουν λίγο, γιατί έχουμε εκπομπή. Πόσο, το παρά 20 το βλέπω, Σταύρο. Δεν αργούν συνήθως οι συνέντευξες τύπου. Τι δεν αργούν, ρε. Ο Λουτσέσκου δεν αργεί. Κάνε πως λιποθυμάσαι κάποιον. Δεν είμαι καλά. Πάρ' το δεκάλυτο, πες και λίγο κάτω. Θα σκοντάψω στο διάδρομο. Θα σκοντάψω στο διάδρομο. Όπως ο Μπαρκάν κάνε. Θλάσει, κάτσε κανένα κουσάλι το κάτω. Στις 5.30 η συνέντευξη τύπου της Μπάτε και 6 η προπόνησή του στην Τούμπα. Θα είμαστε και εκεί. Πάμε σε ποιο πάμε, στο Ραφαήλ. Στο Ραφαήλ, κυρίως για τον αγώνα του βόλεϊ. Αλλά και μια ενημέρωση λίγο για τον αγώνα του handball σε δεύτερο πλάνο. Αλλά ξεκινάμε με βόλεϊ. Έλα, Ραφαήλ. Ραφαήλ, τι γίνεται, φίλε? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Εκπληκτικά, δεν γίνεται καλύτερα. Ωραία, χαίρομαι. Τι γίνεται με το βόλεϊ μας? Φαντάζομαι, ναι, θα είστε ακόμα καλύτερα αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει και την πρόκριση σήμερα στον τελικό του League Cup. Εντάξει, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, κυρίως λόγω της εικόνας που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να είναι
σε μια καλύτερη φόρμα, στο πούμε. Είναι μονός ημιτελικός, νοκάουτ για το link up, και όποια ομάδα προκριθεί θα πάρει το εισιτήριο για τους διπλούς τελικούς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολλά κοινά πρόσωπα με την περσινή ομάδα. Ναι, και αυτό είναι ένα σύν για τον Ολυμπιακό, και η παραμονή του προπονητή, αλλά και αρκετά πρόσωπα τα οποία μείνανε από την περσινή σεζόν, αλλά και κυρίως το τι έκανε ενισχύει στις θέσεις που έπρεπε. Δηλαδή πήρε και τον Κουμεντάκη από τον ΠΑΟΚ. Έφυγε βέβαια και ο Αλεξίεφ και ο Ντρίσκα, που ήταν τα δύο βαριά του όπλα πέρσι, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει να έχει καλύψει επαρκώς τα κενά τους. Μάλιστα. Εμείς με ποιο διαγωνισμό θα παίξουμε? Ο Τζούριτς δήλωσε ότι είναι έτοιμος για το παιχνίδι πάντως, και για το σημερινό και για το Σαββάτου. Θα δείξει τώρα. Θα είναι, νομίζω, στο χέρι του Στάνκου το πώς θα διαχειριστεί τον Τζούριτς, αν δηλαδή θα τον ρίξει σε όλο τον αγώνα, αν θα τον τραβάει έξω για να βάζει και το Μάρκες. Δείχνει ο Τζούριτς πάντως ότι ακόμα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και ότι χρειάζεται ανάσες, άρα νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα τον διαχειριστεί ο Στάνκου. Αυτή η επιμονή όταν ο Τζούριτς δεν είναι καλά να μπαίνει μέσα, να μένει μέσα, έχει να κάνει με τη γενικότερη διαχείριση και το φορμάρισμά του, ή είναι μια ηλίθια αιμονή? Ίσως ποντάει στην εμπειρία. Είναι και αυτό που λέει, αγάπη. Τώρα όταν έχεις έναν παίχτη τέτοιου βαθμού όπως ο Τζούριτς και τον έχεις στον πάγκο, είναι λογικό ότι θέλεις να τον βάλεις μέσα, να αλλάξεις τον ρυθμό. Άλλο λέω εγώ, δεν λέω να τον βάλεις στον πάγκο. Κατάλαβα για ποιο λόγο, ναι. Εδώ υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να περάσει, μα δεν είναι καλά. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να τον προστατεύεις. Γι' αυτό ακριβώς λέω, ότι σήμερα πρέπει, δηλαδή είναι νομίζω το κατεξοχήν μας που πρέπει να τον διαχειριστεί σωστά ο Στάνκου. Αν δηλαδή η υποδοχή του πάγκου δουλέψει σωστά και οι μπάλες πηγαίνουν από τον Φιλίππο έτσι όπως πρέπει στον Τζούριτς, ο Τζούριτς δεν έχει πρόβλημα να τις τελειώνει, θεωρώ. Mm-hmm. Αν όμως χαλάσει η υποδοχή, δεν μπορεί ο Φιλίππο να δίνει καλές μπαλιές στον Τζούριτς. Είναι λογικό ότι ο Τζούριτς αρχίσει να βγαίνει από πάρα πολύ νωρίς εκτός ρυθμού. Θα τον καταλάβει και τον μπλοκ του Ολυμπιακού και άρα θα μπλοκάρει πάλι όλος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι δηλαδή, εκεί δηλαδή θα πρέπει ο Στάνκου σήμερα να δείξει ότι και αυτός έχει αντανακλαστικά και πρέπει να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού όταν χρειαστεί. Εγώ υπήρχαν δύο παιχνίδια που είδα τον Τζούριτς και νόμιζα ότι το κάνουν επίτηδες, ότι έχασε κάποιο στοίχημα, ότι δεν ξέρω δηλαδή πώς θα το σκεφτώ. Ναι. Εντάξει, το βαρύ σου χαρτί το προστατεύεις, δεν το αφήνεις εκτρακτήθεται. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Υπάρχει, Ραφαήλ, δημιουργία κλίματος κατά του Φιλίπποφ, κάτι τέτοιο διαπιστώνω? Υπάρχει μέσω των social media από πολλές οπαδικές σελίδες των φίλων του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες, και του στυλ τραυματίσουν μην παίξεις και κάποια πιο ακραία πράγματα. Είναι σίγουρο στο επίκεντρο και ο Φιλίπποφ και ο Τζούριτς. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα γνωστά των τελευταίων ωρών από συγκεκριμένα μέσα, τα οποία κατηγορούν τους παίχτες για τη στάση τους τον τελευταίο καιρό, ότι ξέχασαν δηλαδή τα όσα τους πρόσφερε, όπως θεωρούν αυτοί, ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι θα βρεθούν και οι δύο στο επίκεντρο σήμερα. Δηλαδή αυτοί δεν προσέφεραν, μόνο αυτό ο Ολυμπιακός προσέφερε. Αυτός ο Ολυμπιακός τι πράγμα είναι? Αν είναι δυνατόν δηλαδή, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να πρωτοξεράσεις. Να ξεράσεις δεξιά, ξεράσεις αριστερά με καμπύλη, με... Σε όλα τα χρήματα, εντάξει. Δηλαδή, φαντάζομαι και στο πόλο τα ίδια συμβαίνουν. Όποιος αλλάζει σκουφάκι να πεθάνει. Ωραία, στο τένις αν είχαν. Ναι, να πνιγεί εκεί πέρα, είναι στο πόλο να πνιγεί. Πόπο, ρε φίλε. Δεν πραγματικά. Τέτοια συχαμάρα. Δηλαδή, στο σκάκι, να πέσει από την καρέκλα και τα λοιπά. Να εκραγεί το ρολόι. Δηλαδή, τι να αυτήρεση. Ραφαήλ, πες μας λίγο τι. Πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή μας χωρίς Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Το έχω σκεφτεί εγώ, ναι. Ναι, δηλαδή να μην έχει, ξέρω εγώ, κόμενες που μιλάνε πολύ και τον Ολυμπιακό. Τι ωραία θα ήταν η ζωή. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το που τα έφερε η κουβέντα. Πάλι το όνομα. Την οικογένεια τη συγκεκριμένη γενικότερα, ναι. Ραφαήλ, πες με λίγο δύο λόγια και για το handball. 6 ώρα στην Έδεσα. Και για το βόλεϊ, 6 ώρα είναι ΕΡΤ2 τηλεοπτική μετάδοση και μέσα από το live του ΠΑΟΚ 24. Και την ίδια ώρα και το handball δίνει νοκάουτ μάτς κυπέλου στην Έδεσα κόντρα στον Αεροπό. Μια δύσκολη έδρα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον τρόπο να τα καταφέρει τώρα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια υπάρχει κούραση για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήρθε Δευτέρα ξημερώματα από την Αθήνα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έκαναν μια προπόνηση παίκτες του Σιρακίδη και πήγανε σήμερα στην Έδεσα. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει για την πρόκριση, και ακολουθεί φυσικά και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή. Φαντάζομαι δεν έχουμε κάποιο θέμα
με τον αεροπό για τον κόσμο να μην πάει κτλ. Έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Εκεί, ναι, 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 δεν υπάρχει. Νομίζω ότι από αύριο. Αλλά η διοίκηση του αεροπού έχει έναν Ολυμπιακό που έγραψε ένα site ότι ξεχάσει τι του προσφέρει ο Ολυμπιακό. Να του κάνω τα λαμπάκια στο δέντρο. Τι ζούμε. Δεν τρέπεσε. Φεύγω, παρετούμε. Ωραία, Ραφαήλ. Σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα στο Πάο 24. Λοιπόν, αυτά και για την ομάδα βόλεϊ. Θυμίζω στις 6 στο Μελίνα Μερκούρι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι. Και αεροπός Έδεσας ΠΑΟΚ επίσης στις 6 με φόντο τους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ. Γεμάτο απόγευμα, φίλε, τα πάντα έχει. Ναι, και χάντμπολ και βόλεϊ και μετά μπάσκετ. Τα πάντα. Μακάρι να έρθουν 3 νίκες για τις ομάδες του Δικεφάλου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και ήθελα να ασχοληθούμε με το μεγαλύτερο τμήμα του ΠΑΟΚ, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη όλων σας, αυτό που χρειάζεται λεφτά για να βγάλει τη χρονιά, γιατί δεν έγινε αυτό που έπρεπε. Εντάξει. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Βενέτσια σε 7.30 ώρα. Το δείχνει το Nova Sport 3, νομίζω. 2. Το 2. Mm. Ωραία. Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να το δείτε στην τηλεόραση. Είναι πολύ πιο θεαματικό το μπάσκετ από το γήπεδο γενικότερα. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να σφίξετε τα διάφορα για το άθλημα που μας κράτησε ψηλά στα δύσκολα χρόνια του ποδοσφαίρου, τότε που βλέπαμε τον Πύρβου και νομίζαμε ότι είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος, εντάξει, αν νομίζετε μπορείτε να διαφορήσετε, μπορείτε να κάνετε πέτρα την καρδιά σας, να κάνετε ότι δεν ακούτε και να μην πάτε στο μπάσκετ. Έχει βάλει μια γκολάρα ο Πύρβου στο ΠΑΟ Καλαμάτα 2-0. Ξέρω σου το εξυπηρεχή. Μια φορά μου βάλανε χέρι όταν ήμουν στο Μετρόπολης, γιατί είπα σε ένα ΠΑΟ Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό ότι σήμερα δεν έχει καμία τύχη Καλαμάτα. Το τρίτο λεπτό. Το τρίτο λεπτό. Και έληξε 7-1. Είναι όπως τώρα λες λίγο πριν τις καθυστερήσεις, διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Δεν το παίρνουμε αυτό. Εγώ κατάλαβα στο τρίτο λεπτό ότι η Καλαμάτα δεν είχε καμία τύχη. Έφαγε 7. Εντάξει. Μπράβο, Σταύρο. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω. Είναι μεγάλο μου προσόν. Πάντως τι ωραία που έβγαλε και η ΚΑΕ το βιντεάκι με το κερδισμένο τζάμπολ του Κόρφα το 93. Είμαστε ωραίες μέσα. Εποχές. 22 πόντους πιο κοντός. Ναι, ναι. Ναι, με επιτόπιο τον, πάνω από το κεφάλι. Είδα του. Είδα το βίντεο και δεν ήθελα σοκ. Η ψυχή του Τζόντεν εκείνο. Νίκο, καλησπέρα. Ναι, χαίρετε. Τι γίνεται. Παιδιά, σαν την πουνιά του Κόρφα στο Βελιγράδι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι εκείνη η κορυφαία στιγμή. Ο Κόρφα γενικά μπορεί να ήταν κοντορεβιθούλης, αλλά είχε νεύρο πολύ. Ναι, ναι, το έλεγε η καρδούλα του, ναι, ναι, το έλεγε. Ναι, και ναι. Επειδή μου λέει και ο Γιαννούλης, τους είχανε λίγο στο μπούλινγκ. Τους είχανε. Εκείνη η μπουνιά που είχε δώσει στο Βελιγράδι με Ερυθρό Αστέρα, θυμάμαι καλά, δεν είναι. Ναι, ναι. Που άλλος έφαγε την μπουνιά στο τρίποντο και έπεσε στο κέντρο, δηλαδή από έναν τύπο που ήταν 1,70. Εντάξει. Κόρφας δηλωμένος 1,78, αν είναι πάνω από 1,73. Καλά, εντάξει. Αλλά παιχτάρα, εντάξει. Ναι. Υπολογιστής. Ναι. Υπολογιστής. Και δεν ήταν τυχαίο να σου πιάσω αυτή την κουβέντα ότι σούτανε με το ένα χέρι. Θα μου πεις, ουσιαστικά όλοι με το ένα χέρι σουτάρουνε, απλά το άλλο βοηθάει. Αλλά το πόσο ψηλά πηδούσε τα σούταρε, δηλαδή εγώ σου παρέσω ότι βίντεο είχα πάθει πλάκα με το πόσο ψηλά πηδούσε για να σουτάρει. Και το πόσο εύστοχος ήταν. Ναι, και ποσοστά απίστευτα. Δεν μιλάμε για τις βολές, ναι, που ήταν πάνω από 90%, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Και δεν θυμάμαι να του κλέψει την μπάλα. Α, ναι, δεν έκανε ούτε λάθη. Έκανε λάθη, όχι κλέψιμο. Δεν, ναι, του έκανες, okay, κλέψιμο. Οκ, okay, ναι, εντάξει. Τώρα βέβαια δεν παίζει ο Κόρφας στον ΠΑΟΚ, να το ξεκαθαρίσουμε. Από όσο ξέρω θα είναι πάντως και σήμερα στο γήπεδο. Ναι. Από όσο ξέρω θα είναι και σήμερα στο γήπεδο. Ο κόρη του διαπρέπει σε ένα σοου, ποιο είναι αυτό. Μαϊστάλ Ροξ. Τα ξέρεις μόνο την κουφάλα. Ναι. Αναγκάζομαι, ξέρεις. Ναι. Δεν είναι δική μου επιλογή πολλές φορές. Ναι. Δεν είναι δική σου επιλογή πολλές φορές. Ωραία, μπορείς να κάνεις ένα αίτημα στη διεύθυνση για δεύτερη τηλεόραση στο σπίτι. Εντάξει. Okay. Ναι. Okay. Πείτε όχι στο bullying. Ναι. Κάθε είδους. Ναι. Τι βιώνουμε. Εμείς έχουμε τρεις. Ωραία. Ναι, δηλαδή. Ωραία. Μην τυχόν και γίνει καμιά κέντα και φάνηκε κανένα άλλο στο σπίτι. Ωραία. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα από όλα αυτά, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν θα δω, πιστεύω. Νίκο, άνευ πλάκας τώρα. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι για τον μέσο ΠΑΟΞΗ να εμφανιστεί στο γήπεδο σήμερα? Πολύ σημαντικό. Καταρχάς, όλα δείχνουν ότι θα δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, θα δει ένα μάτς με δύο ομάδες καλές.
πιθανόν με αρκετά έτσι ωραίο θέαμα. Και εντάξει, τώρα το ποιος θα κερδίσει δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Okay. Εγώ νομίζω ότι όπως και να είναι, η Βενέτσια έχει προβάδισμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα καλό φεγγάρι και πετυχαίνει τη Βενέτσια σε ένα όχι και τόσο καλό φεγγάρι για αυτήν. Okay, είναι δύο ομάδες που έχουν απόσταση οικονομικά, ποιοτικά. Άρα και με Τενερίφε ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη απόσταση οικονομικά και ποιοτικά και την κέρδισε. Και την κέρδισε μάλιστα εκτός έδρας. Σήμερα εγώ πιστεύω ότι αν το Παλατάκι έχει μια ωραία ατμόσφαιρα, ζεστή, είναι έδρα, ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει στη νίκη επί της Βενέτσια. Τι θα σημαίνει πρακτικά αυτή η νίκη, με δεδομένη την ήττα και τις Βόνες χθες? Κοίταξε, η Βόνη πλέον έχει μείνει στις τρεις νίκες. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει σήμερα τη Βενέτσια και πάει στη Βόνη την άλλη εβδομάδα έχοντας δύο νίκες απόσταση, μπορεί να έχει δυνατότητα ακόμα και να αφήσει έξω τη Βόνη ουσιαστικά από τη μάχη της Πρόκρισης. Δηλαδή, δεν κερδίζουν τη Βόνη. Οι αμερικάνικες ομάδες που έχουν γερμανική υπηκότητα και πηδάνε όλοι στο Θεό δεν τις έχουμε. Και όμως το καλύτερο τους παιχνίδι στον Όμπολο μέχρι τώρα το κάνανε στο Παλατάκι σε εκείνο τη δεύτερη αγωνιστική. Του καταλάβαμε. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια είναι είτε κάτω του μετρίου είτε λίγο πάνω από εκεί. Και χθες ήταν καλή. Και χθες με την Ερήφη ήταν καλή. Χάσανε στην παράταση. Δηλαδή το πήγαν το μάτι μέχρι το τέλος. Το έλεγχαν για περίπου 25-27 λεπτά. Τέλος πάντων. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ πιάνει τη Βενέτσια, έτσι, γιατί και η Βενέτσια είναι στο 5-2 σήμερα, ο ΠΑΟΚ είναι στο 4-3, και νομίζω ότι κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση. Τώρα, και να κερδίσει σήμερα και να χάσει, τίποτα δεν τελειώνει, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και νίκη να κάνει σήμερα δεν είναι στην επόμενη φάση, ακόμα και να χάσει δεν έχει αποκλειστεί. Απλά, αν κάνει πέμπτη συνεχόμενη νίκη, και όπως έλεγα και χθες, αν στις πέντε νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα δεύτερου γύρου, οι δύο είναι με τη Βενέτσια και την Τενερίφη, τότε σίγουρα την κατάσταση είναι έξω στα χέρια του όσον αφορά την πρόκριση. Ναι. Αλλά και ένα καλό πλασάρισμα έχει ελπίδα. Ναι, γιατί δεν έχει. Αν σήμερα πιάσει τη Βενέτσια στις τρεις νίκες, τρεις ήττες, πάει στο 5-3 δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, δεν διεκδικεί δεύτερη θέση. Τι διεκδικεί? Ναι. Έχοντας την Τενερίφη εντός. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, έχοντας την Αποέλ εντός. Λογικά θα είναι εντός. Έχει δύο πολύ. Δηλαδή είναι αυτό το παιχνίδι τώρα με τη Βενέτσια που είναι αποφασιστικό και μετά τα δύο εκτός στη Γαλλία και τη Γερμανία με την Nanterre και την Telekom Vodis. Νομίζω ότι αυτά πάνω κάτω θα κρίνουν την πρόκριση. Γιατί μιλάμε για ομάδες που επίσης διεκδικούν την πρόκριση. Έτσι και φυσικά τα παιχνίδια που έχει με τις δύο θεωρητικά πιο αδύναμες να πάρει τις νίκες. Έτσι στην Ελβετία και στη Θεσσαλονίκη εδώ με την Τσέχη την Οπαδά. Εντάξει, άμα με κερδίσει ο Νίκος Χατζηχρήστος να πούμε στην Ελβετία, δεν το συζητάμε, εντάξει. Στην Ελβετία όμως η Φριμπούρ, που δεν είναι η ομάδα που είδαμε εδώ στο Παλατάκι, τη Βενέτσια την πήγε μέχρι την παράταση και έχασε τη λεπτομέρεια. Δηλαδή δεν είναι. Οι αποστάσεις μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά εγώ νομίζω η ομάδα που έχει μεγάλη απόσταση από τις άλλες είναι η Τσέχη, που δεν έχει έναν Αμερικάνο. Που είναι μόνο Τσέχη. Ναι. Και όπως είδες στο πρώτο μάτσο, έβαλε 9-9 τρίποντα σε 12 λεπτά. Θα είναι η ένατη νίκη, αν με το καλό έρθει σήμερα, σε 10 μάτς, σωστά. Ναι, ήταν η 8η στα 9. Άμα κερδίσουμε σήμερα, θα είναι η ένατη αποκλειστικό το έχουμε αυτό. Και η μία ήταν με την απόφαση. Η μία ήταν στη Λίμνο, ναι, στην μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό το σημείο. Φυσικά και δεν είναι μικρό. Και τηρουμένων των αλλαγιών δεν είναι και φυσιολογικό για τον Πάο. Γιατί αυτά τα παιχνίδια έχει κερδίσει την Ερήφη εκτός έδρας, έχει κερδίσει την ΑΕΚ. Έχει κερδίσει την Αντέρ που επίσης είναι μια ομάδα και αυτή έτσι πολύ, πολύ καλή και καλό επίπεδο. Νομίζω ότι μπορεί να μην ξεκίνησε τόσο καλά ο ΠΑΟΚ, αλλά στην πορεία, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, ακόμα και η διακοπή ας πούμε, που ήταν ένα θέμα, γιατί τον βρήκε πάνω σε ένα σημείο που είχε ρυθμό, που ήταν καλά, δεν θα είναι τον επηρεάζει τουλάχιστον το Σάββατο, έτσι, με το Λαύριο. Ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είχε να κάνει. Να δούμε αν θα είναι και σήμερα. Okay, λείπει ο Μαργαρίτης. Η ομάδα, εγώ δεν λέω ότι έχει μάθει να παίζει χωρίς αυτόν, γιατί δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθεί μέσα από τα παιχνίδια να βρει έναν τρόπο λειτουργίας. Υπερτονίζεται ο ρόλος του Χρυσικόπουλου, εσύ που είναι πιο απελευθερωμένος. Σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Απλά θέλει διαχείριση στους ψηλούς. Στη φθορά. Ναι, και επίσης, κοίταξε. Κρατάμε την εικόνα του Χρυσικόπουλου, ας πούμε, στην Τενερίφη, που έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αλλά ας πούμε στο Λαύριο, με τον Άρη επίσης, σωστά. Αλλά ας πούμε στο Λαύριο. Είχε θέμα με τα φάουλ και υπήρχε ζήτημα. Ο Τέπης έμεινε στο παρκέ 37 λεπτά. Ναι, έχουμε ψηλά δηλαδή, κι όμως, φίλε. Μπορεί να βρούμε λύση, καταλάβες. Ναι, απλά χαμηλώνεις τα σχήματά σου αναγκαστικά. Έτσι. Ναι. Σε παιχνίδι, ας πούμε, το Λαύριο μπορεί να μην σου βγει πρόβλημα. Σε παιχνίδι με τη Βενέτσια που έχει, ας πούμε, το Βίντμαρ, έχει το Γουάτ, έχει γενικά δηλαδή, παρότι είναι ομάδα που βασίζεται αρκετά στο τρίποντο, στην περιφέρειά της, στο ρυθμό και όλα αυτά. Δηλαδή μοιάζει αρκετά με τον Πάουξ αυτό, αν και είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει ψηλούς οι οποίοι και έμπειροι είναι.
και δυνατή είναι και στο δικό rebound πολύ πάνε. Δηλαδή, ας πούμε, ο Watts από το μάτι είχε κάνει πάρτι με τον Πάου. Κυρίως από αυτόν τον τρόπο, με επιθετικά rebound. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι, okay, μέχρι στιγμής ο Πάου έχει βρει τη λύση σε κάποια παιχνίδια και δεν του βγαίνει αυτό το πρόβλημα της απουσίας του Μαργαρίτη, αλλά σήμερα αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο καλού επίπεδου και γεμάτη ομάδα που μπορεί αυτό το πράγμα να του βγει. Προφανώς το σκεφτόμαστε εμείς, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε από τον Θεοδόρου και συνεργάτες του. Κάποια πράγματα θα έχουν στο μυαλό τους, κάποιες αλχημίες και όλα αυτά τα οποία ετοιμάζουν οι μοντέστες από τα παιχνίδια ανάλογα για τα προβλήματα που έχουν. Ωραία. Γενικά κάτι άλλο για την ομάδα μας? Για την ομάδα κάτι άλλο, επιτέλους υπογράφηκε το τηλεοπτικό συμβόλαιο, γιατί υπήρχε μια εκκρεμότητα από μια ομάδα. Εκκρεμότητα υπήρχε, Νίκο. Τι εκκρεμότητα υπήρχε? Το παίξανε πάλι ότι είναι σφίχτες, πήγαν να βρουν μόνοι του συμβόλαιο, πήραν εκ των τριών το longer one, ωραία, και μετά αφού μας έπαιξαν δύο μήνες, ήρθαν τρέχοντας και υπέγραψαν. Αυτό έγινε. Ναι. Κάτι θυμίζει. Για το μεταξύ, όλο αυτό το σκηνικό έχει κρατήσει τις άλλες 10 ομάδες που έχουν συμφωνήσει, σε εποχή η οποία για τα έσοδα, ξέρετε, στο μπάσκετ δεν τρέχουν τα ευρώ έτσι. Δηλαδή, πας σε μια εταιρεία και συμφωνείς και έρχονται τα χρήματα. Έτσι, για να βρεις έσοδα, ματώνεις. Έτσι. Και φυσικά το τηλεοπτικό είναι το μεγαλύτερο έσοδο, όπως και να το κάνουμε, για τον καθένα. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η δικασία καθυστερούσε. Δηλαδή, οι ομάδες, ναι, μεν οι 10, έτσι, αφήνω έξω τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έχουν άλλη συμφωνία με την Cosmote TV. Οι 10 ομάδες λοιπόν είχαν υπογράψει και είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό και περίμεναν να τελειώσει το τυπικό, να πέσουν υπογραφές για να ξεκινήσει και η στροή των χρημάτων. Και τόσο καιρό δεν γινόταν αυτό γιατί η μία δεν υπέγραφε. Όταν έγινε ο Άρης, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, όταν έτσι έγινε ενημέρωση ότι μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία και με 10 ομάδες, ξαφνικά η συν μία υπέγραψε, γίνανε 11 οι ομάδες και τα χρήματα πιστεύω ότι είμαστε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτοί τους περνάνε οντισιόν όλους αυτούς και τους παίρνουν στην ομάδα τους. Δεν ξέρω. Ρε Γουλιέλμο τώρα, δεν του έχει πει κανείς ότι ο Άρης ήταν εκπληκτική ομάδα πριν 27, 28, 30 χρόνια? Δεν του έχει πει κανείς ότι η εμπορικότητα του προϊόντος είναι στον Κεάδα? Δεν του είχε εξηγήσει κανείς ότι δεν μπορούν άλλοι 10 να περιμένουν? Ναι, και επίσης, εκτός από αυτό, ο καθένας μπορεί για την ομάδα του να πιστεύει ότι αξίζει πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίρνει 2 εκατομμύρια από το συμβόλαιο τηλεοπτικό. Και εσύ νομίζω το πιστεύεις και όλοι μας. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν θα το πω κιόλας. Δεν παίρνει όμως. Ναι, δεν παίρνει. Εντάξει. Θα πάρει 250, λέω ένα ποσό. Που δεν ξέρω αν είναι αυτό κιόλας, έτσι. Δηλαδή, είναι η πραγματικότητα που συνήθως είναι η δύσκολη κατάσταση της ζωής και είναι και η φαντασία. Ωραία. Που είναι η ωραία, αλλά η φαντασία, ρε φίλε, μπορεί να τη χρησιμοποιήσω για μένα. Να κάνω κακό μόνο σε μένα, μα είμαι φαντασιοπλήρως. Όταν άλλοι 10 περιμένουν, πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Γιατί για μένα το λάθος σε ποιο είναι? Ότι οι άλλοι 10 δεν πήγαν μόνοι τους να υπογράψουν χωρίς αυτόν. Μα αυτό πήγε να γίνει. Όχι, να μην το περιμένανε. Όχι. Δεν υπογράφεις, φίλε. Όχι, οι άλλοι 10 υπέγραψαν εδώ και καιρό. Απλά επειδή είναι ακόμα και έτσι περνιέται για κεντρική συμφωνία της Λίγκας και όχι ως ξεχωριστή συμφωνία για την καθεμία, έπρεπε να πάει η υπόθεση μέσω του Εσάκη. Όχι, έτσι, έπρεπε να πάει να πούνε οι 10 ότι ναι, υπογράφουμε εμείς, δεν θέλουμε αυτό να πάει μόνος του. Ναι, θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Ναι, κατάλαβες τι έπρεπε να γίνει. Για να σου πω εγώ μετά. Που θα παίρναν 12 ευρώ το παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι αυτό το κομμάτι τελείωσε και σιγά σιγά θα μπουν και χρήματα στο ταμείο των ομάδων. Χρήματα φυσικά τα οποία εννοείται τα περιμένει και ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι και ΠΑΟΚ. Έχει εννοείται τα περιμένει ΠΑΟΚ. Μαντήλ δεν έχουμε, φυσικά. Να τα λέμε αυτά. Να πάνε στο γήπεδο όλοι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την νίκη, θα τα πούμε το απόγευμα. Γιατί εμείς θα πάμε στο γήπεδο. Εντάξει. Επειδή υπήρξαν άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο και δεν πρόλαβαν τους 5 πρώτους που είπες, θα δώσω κι εγώ άλλα 5. Στο επόμενο δίλεπτο. Όσοι πάρουν τώρα στο 2-31-0-287 και 3 οχτάρια, οι 5 πρώτοι θα πάρετε ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Βενέτσια στις 7.30. Ωραία. Θα μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4. Θα ακολουθήσει ο Βασιλιάς μαζί με τον Σταύρο Κόλκα για την επόμενη ώρα, για να γίνετε και σοφότεροι και πλουσιότεροι. Καλό μεσημέρι.